Διαβάστε στο Μακελιό της Παρασκευής, τη μοναδική εφημερίδα που κάνει αληθινό ρεπορτάζ, οι τραγικές στιγμές του Έλληνα Μέρντοχ Νίκο Χατζηνικολάου από Ταύρο μεριά που πνίγηκε στα χρέη. Τρομακτικά στοιχεία παρουσιάζουν τον παραλή εκδότη να οφείλει σε επιταγές, ασφαλιστικά ταμεία και μισθούς πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Μόνον οι συνεργάτες του ομίλου έχουν να πληρωθούν 12 μήνες, αλλά ο νεόπλουτος εκδότης κυκλοφορεί με αυτοκίνητο πολυτελείας 60.000 ευρώ. Καταραμένη φτώχεια με την άμμο από τις ακριβές αγιονάρες της Μυκόνου να την τρώνε στο πρόσωπό τους οι απλήρωτοι και άνεργοι βιοπαλαιστές. Ο βίος και η πολιτεία της πληθωρικής βοηθού του πατέρα του Υπουργού Παπά που διόρισαν με μεγαλοσφέτη στη Διεύθυνση των Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Μια ασήμαντη δημοσιογράφος που βγήκε στην εκπομπή του Θέμου του Κομιστή και κατήγγειλε ότι πήγαν να τη βιάσουν 9 στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ελλάς το μεγαλείο των Μπολσεβίκων. Και αποκάλυψη. Άνθρωπος και υποχείριο της δυναστείας Λάτσι, ο Ισλαμολάγνος τουρκόφιλος Ανθέλινας υπουργός παιδείας Γαβρόγλου που έκανε παρέλαση με το βρακί της Κατερίνας στα περίπτερα όλης Ελλάδος. Ο σκοτεινός μισθοφόρος που θέλει να εξαφανίσει θρησκεία, παραδόσεις και εθνική συνείδηση. Στο μακελιό της Παρασκευής. Γιατί η αλήθεια είναι μόνον η αλήθεια του λαού.